Αυτό είναι μία προσέγγιση. Η δεύτερη προσέγγιση είναι ότι στη Νέα Δημοκρατία υπάρχουν διάφορα λόμπι τα οποία δεν μπορούν να συνοηθούν. Ας το πάρουμε και αυτό δεν Όχι, είναι μια υπόθεση. Εγώ το θεωρώ θετικό, κύριε Μαντώτη. Έχουμε μια δημοκρατία στην Ελλάδα. Θετικό δεν είναι. Έχουμε μια ελευθερία στη Νέα Δημοκρατία. Είμαστε ένα φιλελεύθερο κόμμα. Λάβετε υπόψη ότι υπάρχουν και υποψήφοι οι οποίοι ανακοίνωσαν σχήματα τα οποία έχουν από όλα τα κόμματα μέσα. Από τη ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ. Από όλα τα κόμματα όλη. Η συσπήρωση δεν έχει. Αυτό δείχνει, αν θέλετε, και την βαθιά σύμπλευση που υπάρχει ακόμα και στα ζητήματα τη τοπική διοίκησης ανάμεσα στους δύο σημερινούς διεκδικητές της εξουσίας, το ΣΥΡΙΖΑ, τη Νέα Δημοκρατία και τα υπόλοιπα κόμματα. Μεταξύ Νέα Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Νικολάου, δεν νομίζω ότι υπάρχουν παραδείγματα. Υπάρχουν, για παράδειγμα, στην Νίκη Αρέντη, στο συνδυασμό του κ. Ιωακημίδη και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ και άλλοι. Ναι, αλλά αυτό δεν είναι κεντρική συνεργασία. Ναι, κεντρική συνεργασία. ΣΥΡΙΖΑ δεν υπάρχει. Δείχνει ότι η πολιτική θέση η οποία εκφράζει ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία, ανεξάρτητα από μια κοκορομαχία που γίνεται για κάποια επιμέρους ζητήματα και επιμέρους αποχρώσεις που έχουν, περνάει μέχρι κάτω με ενιαίο τρόπο και κατανοητό. Εσείς, κύριε Νικολάου, πώς πιστεύετε ότι θα επιβιώσει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και άλλα κόμματα, μικρότερα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, με τέτοια πόλωση και τέτοιο διπολισμό? Κοιτάξτε, δεν τίθεται καταρχήν ζήτημα επιβίωσης, όπως το λέτε. Το ΚΚΕ στα 100 χρόνια της ιστορίας του και πλέον έχει προσφέρει πάρα πολύ μεγάλη βοήθεια στους αγώνες του εργατικού λαϊκού κινήματος. Πολλά από τα δικαιώματα τα οποία σήμερα εμείς, σαν νέοι άνθρωποι και οι παλιότεροι, απολαμβάνουμε είναι ακριβώς αποτέλεσμα αυτών των αγώνων. Και αν θέλετε να το πούμε και διαφορετικά, γιατί ακούστηκε τώρα τελευταία στιγμή κτλ. Εδώ και 10 χρόνια ο ελληνικός λαός ζει μια πολύ δύσκολη πραγματικότητα, την οποία την εφάρμοσε πρώτα η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ με τα δικά της μνημόνια και στη συνέχεια ο ΣΥΡΙΖΑ που πήρε το νήμα. Και αν θέλετε, αυτή η ζωφερή πραγματικότητα που συνοψίζεται στα 15 δις και 15 δις. Που είναι το κόστος που έφυγε από τις τσέπες του ελληνικού λαού για να μπορεί σήμερα η κυβέρνηση του κυρίου Τσίπρα να δίνει 1,5-2 δις πίσω, είναι, αν θέλετε, και αυτό αποτέλεσμα των σκληρών αγώνων που γίναν. Αν δεν βγαίνανε οι συνταξιούχοι τόσα χρόνια να διαδηλώσουν, να απαιτήσουν τις συντάξεις τους πίσω, δεν θα παίρνουν αυτό το μικρό κομμάτι. Από εδώ βγαίνουν δύο συμπεράσματα. Το πρώτο συμπέρασμα είναι ότι πραγματικά ο ελληνικός λαός έχει να κερδίζει όταν είναι οργανωμένος, όταν απαιτεί, όταν διεκδικεί, όταν ζορίζει τις κυβερνήσεις. Είτε είναι του ΣΥΡΙΖΑ είτε είναι της Νέας Δημοκρατίας, με όποιο παρατρεχάμενο του συνδράμει. Και το δεύτερο, ότι χρειάζεται πραγματικά μια πολιτική δύναμη που να παίξει ακριβώς το ρόλο του πολλαπλασιαστή αυτών των αγώνων και να δώσει την προοπτική. Και αυτή η δύναμη ακριβώς είναι το ΚΚΕ. Έπρεπε με την φυσιολογική κυβερνητική φθορά που έχει ένα κόμμα εξουσίας, πρώτα ήταν η Νέα Δημοκρατία, τώρα όμως είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, που είναι αριστερότερα της Νέας Δημοκρατίας, το ΚΚΕ να εμφανίζει μια σημαντική άνοδο? Πρώτα απ' όλα, οι εκλογές είναι την επόμενη εβδομάδα. Εμείς τα μηνύματα που παίρνουμε είναι ότι υπάρχει μια συμπόρευση στο ΚΚΕ. Αυτό φαίνεται και στη σύνθεση των ψηφοδελτίων του, τα οποία απαρτίζονται από ανθρώπους οι οποίοι προέρχονται τόσο από το ΚΚΕ αλλά και από άλλους χώρους, και από το ΣΥΡΙΖΑ και από το ΠΑΣΟΚ και από άλλες ομάδες. Άνθρωποι οι οποίοι. Έχετε στο ψηφοδέλτιο βρήκαν από το ΣΥΡΙΖΑ, στην πρώην στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Βεβαίως, και μάλιστα αν δείτε στο πόρταλ του 902 και στο Ριζοσπάστη, κάθε μέρα υπάρχουν δεκάδες δηλώσεις στήριξης και από ανθρώπους οι οποίοι ήταν στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Οι οποίοι είδαν το αδιέξοδο στο οποίο οδήγησε αυτή η πολιτική και τώρα δεν είναι καθαρά με το ΚΚΕ. Και βεβαίως πρέπει να έχουμε στο νου ότι μπροστά στις εκλογές ξανά μπαίνουν τα γνωστά διλήμματα, οι εκβιασμοί. Ο οποίος εκβιασμός σήμερα έρχεται με τη μορφή ότι, εν πάση περιπτώσει, υπάρχει ο μπαμπούλας του κυρίου Μητσοτάκη, ο οποίος θα έρθει και θα τα σαρώσει όλα, και γι' αυτό πρέπει να πάμε με το ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά η πραγματικότητα δείχνει, και έτσι παίζεται το παιχνίδι ακριβώς του διπολικού συστήματος. Ότι θέλει έναν εκφραστή. Το σύστημα δεν θέλει να έχει δύο κόμματα που να είναι ίδια. Δεν του κάνει αίσθηση ένα κόμμα. Θέλει δύο κόμματα, ένα πιο ομό, πιο κοινικό, πιο βάρβαρο, και ένα δεύτερο το οποίο να τα ωρεοποιεί τα πράγματα, να τα πλασάρει πιο όμορφα, αλλά στην ουσία και στην τελική ανάλυση να περνάει τα μέτρα, να κάνει τη δουλειά. Τώρα, και αυτό τη δουλειά κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Εσείς, κύριε Μάρθα. Οι δεξαμενές μπορεί να είναι πολλές. Μπορεί να είναι από το χώρο της κεντροαριστεράς, μπορεί να είναι και από το χώρο του κέντρου, μπορώ να σας πω. Τώρα δεν θέλω να εκνευρίσω τον αγαπητό μου τον κύριο Μηταράκη, μπορεί να είναι και από τον κόσμο και από το μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Σαφώς. Δεν έχουμε πολλές μεγάλες επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Αλλά και στο ευρωψηφοδέλτιό σας υπάρχουν υποψήφοι που είναι μεγάλων επιχειρήσεων. Πάρα πολύ λίγες μεγάλες επιχειρήσεις. Ναι, το κατατόπιο δεν τυπώνουμε. Ο υποψήφιος που έχει παππού και όχι μπαμπά, όπως λέμε. Επίσης, μπορώ να σας πω αυτό που ήθελα έτσι και δεν θέλω να συναχωρήσω τον κύριο Μηταράκη, γιατί από τον κόσμο ο οποίος βρίσκεται πολύ κοντά στο λεγόμενο καραμαλικό λόμπι. Γιατί αυτοί να μην βρεθούν, κάποιοι από αυτούς να μην βρεθούν κοντά μας? Συγγνώμη, αυτό να σας πω κάτι, είναι ένας μύθος. Κώστας Καραμανλής και όλο το καραμανλικό λόμπι είναι 100% μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Γι' αυτό διασπάστηκαν στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα. Δεν έχει γίνει καμία διάσπαση, είναι όλη Νέα Δημοκρατία. Μην είστε τόσο απόλυτος. Είμαι απόλυτος σε αυτό το θέμα. Αν κάποιος θέλει να βγάλει ευρωβουλευτή πρώην υπουργό των κυβερνήσεων Παπαδήμου Σαμαρά, πρέπει να ψηφίσει με το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ σε αυτές τις εκλογές. Κύριε Μαρτά, αυτό είναι και μια άλλη ΣΥΡΙΖΑ, έστω και με το χαρακτήρα του ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει καμία σχέση με την αριστερά. Αν χάσει, έστω. Κάτσω στην καρέκλα για άλλους 3 μήνες να κάνω τον πρωθυπουργό, όταν δεν μπορώ αυτή τη στιγμή ουσιαστικά να κυβερνήσω, ξέροντας ότι πάω υποχρεωτικά σε εκλογές. Αυτό δείχνει εθνική ευθύνη, κύριε Μαρτά. Θα ανατρέψετε τους αντιλαϊκούς νόμους που ψήφισε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί εμείς καταλαβαίνουμε ότι είτε με τον κύριο Μητσοτάκη συνεχιστεί, είτε με συνέχιση της κυβέρνησης του κυρίου Τσίπρα με ένα άλλο σχήμα. Τα αντιλαϊκά μέτρα, τα μεταμνημονιακά μνημόνια, η Επιτροπή, οι θεσμοί θα συνεχίσουν να είναι εδώ και να ασκείται βασικά η ίδια πολιτική που μας έφερε σταματωμένα πλεονάσματα. Κάνετε ένα μέχρι το 2060. Έχει δεσμευτεί και ο ένας και ο άλλος. Είναι ένα πτυχίο ο κύριος Τσίπρας και πρέπει να μειωθούν. Και όλα αυτά τα οποία συνδέονται με το ύψος των εισφορών, η ασφάλιση, η υγεία πρόνοια, η παιδεία, τα οποία έχουν χτυπηθεί σαν δικαιώματα και από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας και την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Πώς θα προχωρήσουμε. Γιατί υπάρχει και ένα πλαίσιο. Και δεν... Εντάξει, με συγχωρείτε που παρεμβαίνω και έτσι, αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση ακριβώς έχει δεσμευτεί με τη στρατηγική της για την νεολαία, με τον Ευρωπαϊκό Πυλώνα, πράγματα που τα έχετε ψηφίσει και οι δύο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να συνεχιστεί αυτό το ξύλωμα των δικαιωμάτων. Λοιπόν. Και εμείς λέμε γι' αυτό χρειάζεται ισχυρή ψήφος στο ΚΚΕ, που είναι η μόνη δύναμη που δείχνει έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και μετά να απαντήσει ο κ. Μάρτας.